Πρέπει, ενημερώνοντάς σας βέβαια και χαιρόμαστε για την συνάντηση η οποία γίνεται και αφορά βέβαια όλη την Αρκαδική, αλλά μόνο την Τρίπολη. Να πω μερικά πράγματα. Σίγουρα η κακοκαιρία ήταν αναμενόμενη, αλλά δεν ήταν σαν όλα επίπεδα. Και δεν δημιούργησε προβλήματα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές όπως είχαμε στις προηγούμενες μέρες, όπου είχαμε στρέψει εκεί όλο μας το ενδιαφέρον και μπορούσαμε και αντιμετωπίζαμε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Πήγε συνολικά στο σύνολο του Δήμου. Ένα τεράστιο Δήμο, που όλοι ξέρετε ότι είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος κοντεξικά στη χώρα, με πολύ διαφορετικό ανάγκηφο παντού. Έτσι. Αυτό τύχει ως αποτέλεσμα. Να ρίξει χιόνι το οποίο κειμενόταν διαφορετικά, ήταν σε διαφορετικό ύψος από περιοχή σε περιοχή. Βέβαια οι πολίτες, γιατί εμείς πρέπει να σας πω ότι η υπηρεσία δική μας και ο αντιδήμαρχος και η υπηρεσία δεν έχουν κινηθεί καθόλου από χθες. Από χθες το μεσημέρι. Καταφέραμε λοιπόν τουλάχιστον να στρέψουμε το ενδιαφέρον στην πόλη της Τρίπολης για να τη στηρίξουμε. Διότι η Τρίπολη, όπως καταλαβαίνετε, είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον άμεσα, διότι έπρεπε να αποκατασταθούν τα βασανή κυκλοφορία και προς το νοσοκομείο και προς υπηρεσίες εδώ, προκειμένου να διευκολύνουμε και όλο τον κρατικό μηχανισμό να βγει προς τα έξω. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ρίξει πάνω από 150 τόνους αλάτι. Ήδη σήμερα, σε λίγο, θα παραλάβουμε 80 τόνους περίπου. Και αυτό διότι το πρόβλημα αυτό δημιούργησε τεράστιο θέμα όσον αφορά την προμήθεια του αλατιού και τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν τη σχέδια του να κινηθούν. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να φέρουμε μόνο 50-70 τόνους. Δεν μπορούσαμε όμως, με το ζόρι, περίπου τους 80 τόνους θα έρθουν σε λίγο στην Τρίπολη. Τη νύχτα ρίξαμε άλλο των 70 τόνων αλάτι στην Τρίπολη. Από χθες το απόγευμα μέχρι το πρωί. Αυτό το οποίο όμως παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί και μπορώ να το κατανοήσω είναι ότι υπήρξε καθολική απέτηση από όλα τα χωριά, γιατί έτσι είχαν μάθει, να ανοίγει αμέσως ο δρόμος επαρχιακός. Δεν μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου. Μέχρι το μεσημέρι. Επικοινώνησα βέβαια και με τον Βαγγέλη για να πούρα το μεσημέρι, τα είπαμε. Υπήρχε και εκεί πρόβλημα, γιατί και εδώ υπήρχε έλλειψη αλατιού. Και εσείς περιμένετε να πάρετε, νομίζω, αύριο το πρωί, από ό,τι μου είπε ο Βαγγέλης, 100 τόνους αλάτι που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είπα επίσης ότι αν χρειαστεί τα απόψε και έρθει σε λίγο, εάν χρειαστεί η περιφέρεια κάποια ποσότητα από αυτά που θα έρθουμε εμείς απόψε να πάρετε, να διευκολύνουμε και το συμπληρώνουμε εμείς αύριο αντίστροφα. Και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει, όπως δίνουν τα πράγματα, επειδή ακριβώς ο καιρός θα έχει ξαστεριά ένα μεγάλο διάστημα τις επόμενες ώρες, θα το παγώσει. Ήδη είναι εμφανές το πρόβλημα και θα μας δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα, ειδικά στα σχολικές μονάδες. Πρέπει να ξέρετε ότι στο Δήμο της Τρίπολης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο, υπάρχουν περίπου 3.800 παιδιά, κοντά στα 4.000 παιδιά. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό το ότι υπάρχουν 4.000 παιδιά περίπου. Είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά έρχονται από τα χωριά τα όμορα. Δηλαδή έρχονται από την περιφέρεια, με το λεωφορείο ή με τα ταξί, που έχουν δυστοκία και δυσκολία στη μεταφορά του εδώ. Λόγω ακριβώς ότι οι δρόμοι, αρκετοί εξ αυτών είναι κλειστοί. Αυτό λοιπόν θα μας αναγκάσει, λέω και σήμερα, επειδή δεν κατορθώσαμε να καθαρίσουμε και τα προάβια των σχολείων, γιατί ελέγχει σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, να παραμείνουν κλειστά τα σχολικά συγκροτήματα και αύριο, υποχρεωτικά. Και αυτό ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κινδυνεύσει κανένα παιδί. Απολύτως κανένα παιδί. Εάν ο καιρός μεταρρυθεί, όπως λένε τα πράγματα από άλλο το μεσημέρι, με βροχές κτλ., καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι από μεθαύριο θα κυλήσουν οι σχολικές μονάδες. Παρεπιπτόντως να πω ότι έχουν παγώσει σε πάρα πολλά σχολεία όλο το σύστημα του καλοριφέρ, των νερών δηλαδή, του νερού,
Με αποτέλεσμα και νερό να μην υπάρχει και την συνήθεια λειτουργία των νοσοκομικών μονάδων, αλλά δεν υπάρχει και την κυκλοφορία τη θέρμανση, να μπορεί να κυκλώνει το νερό. Έτσι λοιπόν αυτά τα προβλήματα μας αναγκάζουν, παρότι είναι ελαφρώς καλύτερες συνθήκες σήμερα το βράδυ, από χθες το βράδυ, αύριο να παραμείνουν τα νοσοκομικά συγκροτήματα κλειστά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε είναι σύμφωνα και με τη συνεργασία η οποία μέχρι τώρα έχει πάει καλά και τα προηγούμενα τις προηγούμενες φορές και με τις περιουσίες μας, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τουλάχιστον τους κεντρικούς δρόμους για να μπορούμε εμείς να μπαίνουμε μέσα στα χωριά. Γιατί είχαμε αρκετές περιπτώσεις σήμερα με ασθενείς που έπρεπε να πάνε είτε για αποκάθαρση είτε εδώ στην Τρίπολη είτε στον Άφλιο και κάποια άλλα προβλήματα υγείας που παρουσιάστηκαν. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η τοπική εκπρόσωψη των κοινοτήτων, προφανώς επειδή είχαν μάθει εδώ μέχρι σήμερα το βράδυ να ρίχνουν και το πρωί να είναι ανοιχτοί δρόμοι, απαιτούσαν σχεδόν το ίδιο και τώρα. Πρέπει να τους πούμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν είναι εκτεταμένη χιονόπτωση στο σύνολο του Δήμου. Είναι τεράστιο το αντικείμενο, δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν υπάρχουν και τα ανάλογα μηχανήματα. Έξω από τα μηχανήματα που εμείς ως Δήμος διαθέτουμε και τις υπεργολαβίες που έχουμε, αρκετά μηχανήματα που έχουμε μισθώσει προς αυτήν την κατεύθυνση, σήμερα αναγκαστήκαμε μετά το μεσημέρι με τώρα το βράδυ, δουλεύουν σε κάποιους δρόμους χωρίς αλάτι ή δεν υπάρχει αλάτι. Και βέβαια να δούμε τι μπορούμε μέχρι αργά το βράδυ να καλύψουμε προκειμένου να μην μας παγώσει τη νύχτα το χιόνι ή αυτό που έχει μείνει κάτι. Εδώ θα χρειαστεί η συγγνώμη δική σας από απόψε, εφόσον μας έρθει και εμάς το αλάτι να μπορέσουμε να συμπεριληφθούμε αμφότεροι, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις διόδους προς τα χωριά, ώστε να αντιμετωπίσουμε από αύριο και μετά πολύ λιγότερα προβλήματα, γιατί αν μείνουν νοσέχουν, ότι φοβάμαι ότι μετά από δύο μέρες θα έχουν προσβάσει σε αυτά τα χωριά. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον αντιμετωπίζουμε στο σύνολο του Δήμου, το επαναλαμβάνω, και σε κάποια περιοχή. Θεωρώ ότι μέσα στην πόλη πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δουλέψαμε πάρα πολλά μηχανήματα, μικρά, μεγάλα, όλο το βράδυ, όλη τη νύχτα και τις πρωινές μεσημεριανές ώρες. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η πόλη όμως δεν μπορεί να καθαριστεί μέσα σε μία μέρα, επειδή δεν είναι μέσα στα παιδιά. Είναι συνήθως, έχουν κάνει τα μακριά του σε περιοχές που είναι ορεινές. Ή και κάποια βέβαια στους κάμπους μέσα. Πολλοί στον κάμπο νομίζω ότι αντιμετωπίζονται τα θέματα άμεσα και δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει όμως, υπάρχουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, δεν μπόρεσαν, με χίλια ζώδια έφτασαν στα μακριά του προκειμένου να κάνουν τη δουλειά του. Και από ό,τι φαίνεται, θα δοθεί μεγάλη μάχη όλη μέρα αύριο για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον τη βατότητα προς τα μακριά. Θερμή παράκληση, αν μπορούμε και στο μέτρο που μπορούμε, να ανοιχτούν τουλάχιστον, να καθαρίσουν οι δρόμοι μέχρι τα χωριά αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν ζώα οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει πίστοση χρόνου. Βέβαια, στους δρόμους μέσα στα χωριά, και εκεί είναι τεράστιο το θέμα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο όσο μας ενδιαφέρει να καλύψουμε ειδικότερα αυτούς τους ανθρώπους που εκτρέφουν τα ζώα. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω περισσότερο για να περάσει ως μήνυμα. Υπάρχει ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας που αναγκαστήκαμε και ως Δήμοι και ψηφίσαμε σε σχέση με την αποκεντρωμένη όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης τέτοιων αναγκών. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είδα απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Λόγια, λόγια, λόγια. Έτσι. Και είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, διότι αυτό συμβαίνει και σε άλλου είδους καταστροφών. Κάνουμε μνημόνια, κάνουμε σχεδιασμούς, περνάνε από συμβούλια, περνάνε σε ΦΕΠ και μετά τι κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να δει αυτή η υπηρεσία, όπου και να είναι και να ανήκει, πρέπει να στερεοποιηθεί και να παίξει και έναν το δικό της ρόλο που της αναλογεί. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε στα καθιά να φτιάχνουμε τέτοιους σχεδιασμούς και από εκεί και μετά, όταν συμβαίνει το πρόβλημα, ουδείς γνωρίζει κανένα. Έτσι, και να τρέχουμε μόνοι μας εμείς, μόνοι
Δήμιο, Περιφέρεια, ξέρω εγώ, Α, Β. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Που βέβαια συντονίζει αυτό το συντονιστικό όργανο, όπως ξέρετε, και όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αντίστοιχα ζητήματα καταστροφών ή δύσκολων καταστάσεων. Έτσι. Δεν είπα ότι ήταν αναγκαίο σήμερα να είναι η αστυνομία παρούσα, που για αυτή ήταν, γιατί έπρεπε να ήταν στους δρόμους. Έτσι, ή πυροσβεστική, γιατί όπου χρειάζεται φωνάζουμε. Αλλά αυτό το επιτέλους το συντηρητικό όργανο πρέπει να λειτουργεί. Εγώ θέλω να συμπληρώσω το εξής. Καταρχήν, πράγματι σήμερα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας εδώ πέρα. Όπως επίσης. Όχι, Σωτήρη, είναι αυτοδιοικητικό. Κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι. Είναι αυτοδιοικητική συνάντηση. Εντάξει. Δεν θέλω να εμπλέκεται κανένα άλλο. Ο Ράι πήρε λίγο ο Δήμαρχο και είπε κάτι για αυτό. Το συντηρητικό όργανο του νομού του. Συντηρητική αστυνομία. Ωραία, εντάξει. Εγώ πάντως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Και αυτά είναι ότι κανένα χωριό δεν υπήρχε αποκλεισμένο. Καμία στάδια δεν υπήρχε αποκλεισμένη. Όχι από την μετροδιακή, δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμένοι από την μετρόφη. Διότι από την μετρόφη έχουν ενημερωθεί εγγράφως, έχουν παραλάβει οδηγίες σε περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων, όπου θα πρέπει να έχουν αυτονομία για αυτό το για 15 μέρες. Άρα δεν μπορεί να χτυπάνε τηλέφωνο από τις πρώτες 5 ώρες όταν υπάρχει ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρώτο. Δεύτερο, δεν μπορώ να δεχτώ όχι μόνο ως υπεύθυνος πολιτικής προστασίας που καλούν να διαχειριστώ μια τέτοια κατάσταση, αλλά και ως φυσικό πρόσωπο. Να μιλάμε, να συζητάμε για μια ορεινή περιοχή και να έχουμε βγάλει από το ταξιδιωγείο μας τον όρο αλυσίδες. Και γι' αυτό χρειάζομαι, δηλαδή. Θα ήθελα τη συνδρομή της αστυνομίας, έστω και μια πληροφόρηση. Δηλαδή σήμερα, ακόμα και στην Τρίπολη εδώ πέρα ή και σε χωριά διάφορα, δεν υπήρχε θέμα. Αν υπήρχε, αν ήταν χρήση αλυσίδων, υπήρχε βατότητα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το Αλάτι, η λειτουργία, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Πανταζόπουλος και ο κ. Πανοκλιάς, ότι μετά από κάποια δημοκρασία και αυτό δεν λειτουργεί. Άρα, ναι, δεν είναι και αυτό. Ότι ξέρετε, δηλαδή και σήμερα το βράδυ, και σας το λέω, σήμερα το βράδυ, εφόσον περιμένουμε παγετό, αν το μείον 7, ό,τι αλλά θα ρίξουμε απόψε θα είναι στράφητα πάνε. Διότι περιμένετε σημερώματα, πρέπει να έχει ονόπτες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε εκβολή. Αλλά και μέσα από αυτό το όργανο, ζητώ λίγο την κατανόηση του κόσμου και τη συνεργασία. Πρέπει να βάλουμε στην ορολογία μας και την πλέξη αλυσίδες. Ως περιβεβαιωθός Δήμος, που είμαι και υπεύθυνος. Αυτή τη στιγμή, πολλά από τα χωριά μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ήδη οι κεντρικοί άξονες αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανοιχτεί. Λοιπόν, συγκεκριμένα, ο δρόμος που πάει επάνω προς Δήμη και Κορτούσα, ο κεντρικός άξονας αυτός είναι κλειστός. Ο κεντρικός άξονας ο οποίος πάει προς την Εστάνη είναι κλειστός. Το πρωί στην περιοδία την οποία έκανα κατά τις δημοτικές ενότητες, μία δημοτική ενότητα λειτουργούσε μόνο και μόνο επειδή είχε υπαλλήλους μέσα από το Δήμο. Και ήταν η Δημοτική Ενότητα Λεπιδίου. Όλες οι άλλες δημοτικές ενότητες δεν είχαν καμία πρόσβαση μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Αυτή τη στιγμή και άλλα ορεινά χωριά στο Δήμο Κορυφαίου, όπως πράγματι το Παρθένι, τα Γεωργίτικα, το Λιοχώρι, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και ήδη δεν συμφωνώ με τη γνώμη του φίλου του Δημάρχου, του κ. Παπαδημητρίου, υπάρχουν πράγματι στάμπλοι οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Και πρέπει να δούμε τι θα στραφούμε να κάνουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, έχω να πω κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει μέσα στα χωριά μας είναι το θέμα του παγετού. Ήδη πολλά χωριά έχουν γίνει παγοδρόμια και πρέπει να δούμε να στραφούμε προς τα εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι γεγονός ότι με τις χαμηλές θερμοκρασίες το Αλάτι δεν μπορεί να δουλέψει. Ήδη από το μεσημέρι, από ό,τι γνωρίζω και η Περιφέρεια και ο Δήμος, δεν έχουμε σε αυτά τα χωριά να στείλουμε Αλάτι. Πού δεν έχουμε.